Χέρι βοήθειας προς την συντοπίτη Σάτους από τον Πέπλο που είδε πριν από μερικές ημέρες στο σπίτι της να γίνεται στάχτη, απλώνουν οι φεριώτες. Με πρωτοβουλία τριών συλλόγων ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία είδε την περιουσία της να καταστρέφεται. Η ανακοίνωση των συλλόγων έχει γίνει μέσω Facebook και ήδη η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Φυσικά, οι τρεις σύλλογοι μαχαιριάζονται όλους σε αυτή την προσπάθεια που την ανακοίνωσαν και μάλιστα στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα τηλεόρασης φιλοξενήθηκε και ένας εκ των συλλόγων, ο κύριος Ηλίας Διαματίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Φερών. Στο παρελθόν είχε χάσει το γιο της από τροχαίο και πρόσφατα είχε χάσει και το σύζυγό της. Ήταν μόνη της στο σπίτι. Συνέβη αυτό το μοιραίο από μια αιτία η οποία τουλάχιστον σε εμάς ακόμη δεν είναι ακόμη διευκρινισμένη πώς ακριβώς. Η ίδια αναφέρει ότι έχει γίνει από την ηλεκτρική της, από τη ηλεκτρική σόμπα, από το φούρνο μάλλον. Από το φούρνο, την ηλεκτρική κουζίνα. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολόκληρο το σπίτι, έχουν απομείνει μόνο η εξωτερική τύχη. Βέβαια να πω κύριε Διαμαντίδη ότι οι τηλεθεατές μπορούν να βλέπουν το λογαριασμό στις οθόνες τους, οπότε όσο μιλάμε να τον σημειώσουν και αν θέλουν να προσφέρουν και την βοήθεια. Παρακαλώ. Ναι, με έχουμε πει ότι η κίνηση η οποία ξεκίνησε από τους τοπικούς φορείς της περιοχής μας, της Δημοτικής Ενότητας, της Ευρύτερης Δημοτικής Ενότητας Φερών, τους συλλόγους που αναφέρω πριν από λίγο, αγροτικό, κτηνοτροφικό και την Ένωση Επαγγελματιών, αγκαλιάζει όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Στο άκουσμα και στην ανακοίνωση αυτού του συμβάντος και του γεγονότος υπήρχε ανταπόκριση από πολύ κόσμο. Αυτό είναι μια συγκινητική στιγμή που ζει κανείς. Αποδεικνύεται ότι στις δύσκολες μέρες μας υπάρχει ακόμη ανθρωπιά. Καθένας προσπαθεί να βοηθήσει με ό,τι δυνατότητα και τρόπο έχει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή και σε αυτή την χρονική στιγμή που μιλάμε, η μόνη δυνατότητα βοήθειας προς την παθούσα είναι χρηματική. Γιατί οποιαδήποτε άλλη υλική βοήθεια υπάρχει αδυναμία αποθήκευσης με αποτέλεσμα να ό,τι και αν συγκεντρωθεί δηλαδή μπορεί να καταστραφεί. Οπότε είναι άδικος σκόπος. Στόχος είναι πρώτα να γίνει το σπίτι δηλαδή. Πολύτε που μπορούμε να προσφέρουμε για να μπορέσει τουλάχιστον να αναστολώσει το σπίτι της και να μπορέσει να ξανακατοικήσει. Mm-hmm. Για πόσο διάστημα... Το πλευρό της βρίσκεται ο γιος της, ο οποίος συγκέφτεται που την Κρήτη είναι το μοναδικό παιδί που αυτή τη στιγμή έχει μαζί της. Θα περάσει το για λίγο διάστημα από ό,τι γνωρίζει τουλάχιστον με το γιο της στην Κρήτη και από εκεί και πέρα μόλις ο καιρός το επιτρέπει και οι δυνατότητες υπάρχουν για να κατασκευάσει το σπίτι της, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ξαναμπεί πάλι στο σπίτι.